Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή μας εκπομπή με το Φανό του Διογέννη βρισκόμαστε σε ένα γειτονικό χωριό του νομού Σερών, τη Βιτάστα. Εδώ για πρώτη φορά ο Σύλλογος Γυναικών οργανώνει τη γιορτή Τσίπουρο έξω από ένα καζάνι. Έχουμε ένα υπέροχο καζάνι μέσα που θα πάμε σε λίγο. Αλλά πριν σας ξεναγήσουμε στην ωραία αυτή γιορτούλα, θα θέλαμε η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών να μας πει δύο πράγματα για το Σύλλογο και για το γλέντι που έχουν στήσει απόψε. Κυρία Νίτσα, καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Ναι. Εμείς για πρώτη φορά δοκιμάζουμε, τολμούμε να ξεκινήσουμε αυτή την εκδήλωση για να είμαστε και συνεπείς με το καταστατικό του Συλλόγου μας που αποσκοπεί στη διατήρηση της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού. Και όπως όλοι ξέρουν, η περιοχή μας εδώ, η περιοχή των Ειδονών και του Παγκαίου, είναι κοιτίδα της αμπέλου και της διονυσιακής λατρείας. Έχετε πολλά αμπέλια εδώ στην περιοχή? Έχουμε. Παλιά είχαμε πολύ περισσότερα. Δεν υπήρχε σπίτι χωρίς ένα-δυο αμπέλια, χωρίς το τεράστιο βαρέλι για το κρασί και χωρίς το τσίπουρο. Και πάντα είχαμε αποστακτήρια. Άρα έχετε μια μακριά παράδοση. Ακριβώς. Και εμείς, σαν σύλλογος, αυτό λέμε, να αναβιώσουμε και να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση. Γι' αυτό, επειδή στο τσίπουρο πάντα ο κόσμος γλεντάει, λίγο πίνει, λίγο εισπνέει, αναθυμίζει. Και λοιπά, και έρχεται πάντα σε κέφι. Και είπαμε και εμείς να καλέσουμε τους χωριανούς μας απόψε, βοήθησε και ο καιρός, και να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ένα γλέντι με την ευκαιρία που είναι η περίοδος του τσίπουρου. Πόσο πληθυσμό έχει το χωριό σας? Το χωριό μας 500 άτομα έχει, δεν έχει. Όλοι εδώ είναι. Πάντως βλέπουμε ότι όλοι έχει πολύ κόσμο. Όλοι εδώ είναι. Όλοι, κανένας δεν έμεινε στο σπίτι. Αφού και τα μικρά που βάλεις είναι εδώ πέρα, ας πούμε. Για πες μας κάτι για το Σύλλογο. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2002, είναι νέος σχετικά. Ο σκοπός του είναι πολιτιστικός, λαογραφικός και απλά να αναπτύξουμε σχέσεις φιλίας, αλληλεγγύης, αγάπης και σύσφυξης μεταξύ των γυναικών του χωριού και όσο περνά από το χέρι μας να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του πνευματικού επίπεδου των γυναικών. Και κάνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, προσπαθούμε να συλλέξουμε ό,τι έχουμε από παράδοση, φωτογραφίες, ηθιέθημα, όλα αυτά. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε απόψε για τη γιορτή Τσίπου, συμβάλλουν οι χωριανοί σας, βοηθάνε σε αυτό το γλέντι? Ή είσαστε δύο-τρεις που τρέχετε? Παρουσία τους είναι οι χωριανοί όλοι εδώ. Τρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο που είμαστε 6-7 άτομα. Σε συνεργασία βέβαια με τον ιδιοκτήτη του αποστακτήριου κάνουμε την εκδήλωση. Ο ιδιοκτήτης βάζει τον χώρο και το τσίπουρο. Και το τσίπουρο. Εμείς βάζουμε όλα τα άλλα. Τα κρέατα και τα υπόλοιπα τα βάζετε εσείς. Και τους ψητάδες και τα πάντα και τα πάντα είναι δική μας δουλειά και δικό μας το τρέξιμο. Αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια ζωντάνια. Στο χωριό μας είναι μικρό, ξέρετε τα μικρά χωριά. Μείναν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Οι γυναίκες ιδιαίτερα δεν έχουν καμία διέξοδο στο χωριό. Οι άντρες έχουν και ένα καφενείο, οι γυναίκες δεν έχουν τίποτα. Για το χατήρι αυτών των γυναικών, που δεν θέλουμε να μείνουν μπροστά στην τηλεόραση, στο τιμάνι, κάνουμε όλα αυτά. Υπάρχει κι άλλος σύλλογος ή είναι μόνο σύλλογος γυναίκων? Μοναδικός. Πάντως εδώ βλέπουμε και πολλούς άντρες σήμερα. Α, εμείς τους άντρες τους θέλουμε, τους καλούμε. Και εμείς νομίζαμε ότι θα ήσασταν μόνοι σας. Όχι, όχι. Μπορεί να είναι ο τίτλος Σύλλογος Γυναικών, αλλά απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του χωριού. Δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Εδώ. Αλλά και πέραν τούτου, η αντίληψη δική μας είναι ότι δεν έχει σημασία η επωνυμία του Συλλόγου. Ο Σύλλογος είναι του χωριού, έχει στόχο την αναβίωση και τη διατήρηση της παράδοσης και του πολιτισμού μας και απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες. Οι γυναίκες εδώ στο χωριό τι κάνουν, τι δουλειές κάνουν? Υπάρχουν δουλειές που δουλεύουν οι γυναίκες? Πέρα από τις αγρότησες, τίποτα άλλο. Μόνο συνταξιούχες, γιαγιές και οικιακά. Αυτό είναι το χωριό. Νέες, υπάρχουν νέες γυναίκες με μικρά παιδιά? Άμα θα δείτε, πολύ ελάχιστο το ποσοστό των νέων γυναικών. Το σχολείο μας 25 παιδιά έχει. Αυτά είναι τις μετάστασεις στα παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε, όπως μπορούμε, με κάθε τρόπο να δώσουμε μια κάποια ζωντάνια, γιατί και αυτοί οι λίγοι νέοι που μείνουν εδώ πέρα να έχουν κάτι. Απόψε θα κάνουμε ένα τόλμημα να τραγουδήσουμε ενώπιον ακροατηρίου για πρώτη φορά. Εξυπορχίζεται με την ευκαιρία όλοι σας. Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, το ξέρετε όλοι, σχολικό, σχετικό με την απόψινή βραδιά, το Αμπέλι. Αμπέλι μου πλατήφιλο και ποντοκλαδεμένο.